Ο Δήμος Δράμας ξεκίνησε το έργο αλλαγής των πινακίδων οδοσήμανσης στο κέντρο και στις οδούς με τη μεγαλύτερη κίνηση εντός της Δράμας, ενώ θα ακολουθήσουν παρόμοιες παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο στη συνέχεια. Τα χρήματα προέρχονται από τη ΣΑΤΑ και αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό ποσό και για τον λόγο αυτό πρέπει και οι δημότες να τα σέβονται, υποστηρίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο Δήμος Δράμας, στα πλαίσια της σωστής ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών του, μπήκε στη διαδικασία να ξεκινήσει από το κέντρο, από τον ιστό, τον κεντρικό ιστό της πόλης, όσο αφορά την αντικατάσταση των σημάτων του ΚΟΚ. Νομίζω ότι επιβάλλεται μια τέτοια αντικατάσταση. Τα σήματα αυτά που υφίστανται στον ιστό, στον κεντρικό ιστό της πόλης, είναι πάρα πολύ παλιά και πάρα πολλά από αυτά πλέον δεν εξυπηρετούν για την ανάγκη την οποία υφίστανται. Έχουν αλλοιωθεί και δεν καθοδηγούν κανέναν από τους οδηγούς. Μετά τον κεντρικό ιστό θα προβούμε και στην αντικατάσταση, αλλά και εκεί όπου χρειάζονται εκ νέου σήματα και στο ευρύτερο, θα έλεγα, αστικό ιστό, ακόμη και στα δημοτικά διαμερίσματα, στα οποία και εκεί έχουμε προβεί και μπήκαμε σε μια διαδικασία με κυκλοφοριακές μελέτες. Θέλουμε ο πολίτης να αισθάνεται και ασφαλής όταν βρίσκεται σε ένα δρόμο και να ξέρει πού οδηγεί αυτός ο δρόμος. Και φυσικά όσο αφορά και τις υποχρεώσεις που έχει ως οδηγός. Το κόστος του έργου και από πού θα πληρωθεί? Το κόστος των πινακίδων είναι σημαντικό και θα ήθελαμε να το επισημάνουμε όσο αφορά ότι στοιχίζουνε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη συντήρηση και διατήρηση αυτών. Τα χρήματα από πού προκύπτουν? Τα χρήματα είναι από τον Δημοτικό Κουρβανά, είναι από την ΣΑΤΑ μας, είναι δηλαδή η φορολογία των πολιτών μας, που σημαίνει ότι πρέπει να τα διαφυλάξουμε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει, τι γίνεται με τα έργα στην Οδό Φιλίππου? Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και σε αντιστάθμισμα με τις προτεραιότητες που δίνεται, βλέπουμε ότι το έργο δεν έχει τελειώσει παρά τις μεγάλες διαμαρτυρίες από την πλευρά των καταστηματαρχών και των κατοίκων της περιοχής. Έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και προς τα μέσα ενημέρωσης ότι το έργο της Φιλίππου έχει χρόνο ολοκλήρωσης τέλη Σεπτεμβρίου. Εμείς ως Δημοτική Αρχή πιέζουμε συσσαγωγικά όσο μπορούμε τον εργολάβο για να τελειώσει το έργο. Βέβαια υπάρχουν και υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν κολλησιεργίες εξαιτίας όμως κάποιων διαδικασιών και να τονίσουμε ότι το έργο είναι ΕΣΠΑ, είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Εμείς απλά έχουμε την παρακολούθηση του έργου, η διαχειριστική είναι η περιφέρεια. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε και πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος ότι είναι μια σχετική καθυστέρηση σε όσο αφορά την άμεση ολοκλήρωση του έργου. Δηλαδή, να πω αυτό, τελειώντας μια φάση του έργου υπάρχει μια αλληλουχία χαρτιών, διαδικαστικών πράξεων για να πληρωθεί αυτή η πρώτη φάση. Όλο αυτό κολλησιεργεί. Όπως επίσης κολλησιεργούσε μέχρι πρότινος και το θέμα αντικατάστασης της υδροδότησης της Φιλίππου με νέο δίκτυο. Αυτό ήταν κάτι εξτρά από το έργο και αυτό έπρεπε να πορευθεί όμως ο ένας εργολάβος με τον άλλον. Όλα αυτά τα διαδικαστικά περισσότερο έχουν να κάνουν με την χρονοκαθυστέρηση την οποία και εμείς λυπούμαστε και ζητούμε την κατανόηση του κόσμου και σπεύδουμε άμεσα να τελειώσουμε. Γιατί φανταστείτε ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου και αν δεν γίνει αυτό φοβόμαστε ότι μπορούμε να έχουμε κυρώσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουμε πουδενή να σκεφτόμαστε για κάποια κύρωση που κατ' επέκταση είναι οικονομικό το ζήτημα. Επιστροφή των χρημάτων δηλαδή. Είναι οικονομικό το ζήτημα, ναι. Ωραία.